Λοιπόν, γιατρέ, ο Τσέιτο πώς είναι? Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αχ, δόξα τω Θεώ. Ο μικρός είναι μια χαρά. Ράψαμε το τραύμα του και σε μια εβδομάδα πάνω κάτω θα του βγάλουμε τα ράματα. Ευχαριστώ, γιατρέ, ευχαριστώ. Όχι, για όνομα του Θεού. Χάρηκα που σας βοήθησα αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορούμε να δούμε τώρα τον Τζέιτο? Μα φυσικά. Είναι στο δωμάτιο στο τέλος του διαδρόμου δεξιά. Α, ωραία, πάμε. Πάμε, θα σε συνοδεύσω. Παρακαλώ. Μα συγχωρείτε. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα, Λουτσία. Χαμογέλασε λίγο. Κοίτα, τα δύσκολα πέρασαν. Το τραύμα δεν ήταν ούτε τόσο βαθύ, ούτε τόσο σοβαρό όπως έδειχνε στην αρχή. Γιατρέ, ειλικρινά έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Όμως εκτός από τον τραυματισμό του Τσέιτο μου συνέβησαν και πολλά άλλα. Κοίτα, αν θέλεις μπορείς να μου πεις. Ίσως μπορώ να βοηθήσω. Με έδιωξαν από την πρώτη μου δουλειά στις αστικές συγκοινωνίες επειδή τράκαρα το αμάξι μιας απέσιας δεσποινίδας. Και σήμερα ανακάλυψα ότι μένει στο σπίτι όπου δουλεύω εγώ. Η δεσποινής Κρίσταλ δεν με έχει δει ακόμα, αλλά όταν μάθει ότι είμαι η νέα υπηρέτρια της γιαγιάς της, θα με πετάξει με τις κλωτσιές έξω. Ωχ, Παναγία μου, τώρα καταλαβαίνω την ανησυχία σου. Δεν τελείωσα ακόμα. Τις προάλλες παραλίγο να χάσω τη δουλειά μου και παρακάλεσα γονατιστή την κυρία Ενδρικέτα να μην με διώξει. Τι πράγμα? Δεν το πιστεύω. Η κυρία Κομπαρούμπια σε άφησε να γονατίσεις? Ναι. Και το χειρότερο είναι ότι με άφησε εκεί γονατιστή να την παρακαλάω χωρίς να μου πει να σηκωθώ. Μα, Λουτσία, γιατί το έκανε? Δεν καταλαβαίνω, γιατί να σε ταπεινώσει? Δεν ξέρω. Λοιπόν, Ραουλίτο, άλλοτε συμβαίνει και άλλοτε όχι. Έτσι πάει το πράγμα. Καλημέρα, Λουίτζι. Και μόνο σε σένα. Μποντζόρνο, μπέλα ματίνα, μπέλα ραγκάτσα. Μα, τι έκπληξη! Τι σε φέρνει εδώ πέρα τόσο νωρίς? Πάω στη χειμώτηρθη για να κανονίσουμε το θείο μου τι ώρα θα την πάει σινεμά. Ακού να σου πω, για ποιο σινεμά μιλάς, ρε βλαμμένο? Εγώ δεν πάω σινεμά με κανένα γέρο, για να ξέρεις. Ναι, βέβαια. Είναι γέρος, αλλά μια χαρά το φλερτάρεις. Το κάνω μόνο και μόνο για να σε νευριάσω. Ραουλίτο, Ραουλίτο, σε βεβαιώνω ότι δεν της αρέσει καθόλου ο θείος σου. Μάλιστα, είμαι σίγουρος ότι ο άντρας που της αρέσει πραγματικά είναι ο ανιψιός του. Ιταλέ, μη λες βλακίες κι εσύ, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Άκου, ο Αλφρέδο είναι παντρεμένος με την Ετελβίνα και εγώ δεν κοιτάζω παντρεμένους. Και ο άλλος βγαίνει με ένα παλιοθήλικο, άνοστο, άσχημο και ξενέρωτο. Δεν είναι αλήθεια. Ναι, είναι. Δεν έχω τίποτα με τη Ρούμπη. Αν έχεις ή αν δεν έχεις, είναι δικό σου το πρόβλημα. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πότε θα πάψεις να θυμώνεις μαζί μου, Λουτσία? Πότε θα πιστείς ότι η μόνη κοπέλα που μου αρέσει είσαι εσύ, επειδή είσαι πιο όμορφη από όλες?